Πάω στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, καλημερίζοντας τον Δήμαρχο, κύριο Βασίλη Κιγκέρογλου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλτζεράκη, καλημέρα τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Έφτασα σε εσάς μέσω του Συντάγματος, αλλά ακούσατε για την κινητοποίηση που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη των μελισσοτρόφων. Στείλατε μία επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Μας λέτε εσείς για ποιο λόγο αυτή η επιστολή, αν και βέβαια τα δικά σας τα βήματα αυτό το διάστημα που έχετε αναλάβει τη Δημοτική Αρχή, είναι σχεδόν καθημερινά σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα και των ίδιων και με την, αν θέλετε, επιστροφή στην κανονικότητα, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, τόσο των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στους οικίσκους και διαμένουν, εκείνους οι οποίοι διαμένουν ακόμα και σε κτίρια τα οποία δεν έχουν καλή στατική εικόνα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα στοχευμένο θέμα, αφορά τους σεισμόπληκτους στο σύνολό τους. Δύο ζητήματα θέτουμε στον Υπουργό Οικονομικών και βεβαίως στον Υπουργό Αντιμετώπισης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το πρώτο λοιπόν είναι τι γίνεται με τον έμφυα που φέτος θα πρέπει να υπάρξει απόφαση για απαλλαγή των κόκκινων και κίτρινων σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί στο παρελθόν. Και το δεύτερο ζήτημα και πολύ σοβαρό είναι τι γίνεται με την επιδότηση ενοικίου. Έχουμε το φαινόμενο 160 καταγεγραμμένες περιπτώσεις να μένουν σε κίτρινα και κόκκινα σπίτια χαρακτηρισμένα. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Αλλά όταν θα του συστήσω με τους ανθρώπους ότι τους συστήνουμε ότι απαγορεύεται από τον νόμο, δεν μπορείτε να μένετε, διατρέχει κίνδυνο η ζωή σας, η απάντηση είναι και πού να πάω. Να νοικιάσω δεν μπορώ, άρα έρχεται η επιδότηση ενοικίου. Η Κίσκο δεν έχουμε να τους δώσουμε, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό Κίσκων. 160 σημαίνει ότι θα πρέπει να διπλασιάσουμε τους οικισμούς προσωρινής διαβίωσης που υπάρχουν. Πράγμα αδύνατο. Επομένως, η λύση είναι η ενεργοποίηση ξανά της επιδότησης ενοικίου, για να μπορέσουν να βρουν στον ίδιο τον τόπο τους ή σε διπλανά χωριά και μέρη σπίτια να νοικιάσουν. Η επιστολή λοιπόν ήταν στοχευμένη για αυτά τα δύο θέματα, για τα οποία εμείς ενημερώνουμε τον Υπουργό και ζητούμε συγκεκριμένες πράξεις, προκειμένου και το θέμα του έμφυα να προχωρήσει η απαλλαγή του έμφυα για τα κόκκινα και τα κίτρινα και να ενεργοποιηθεί το σύστημα της επιδότησης ενοικίου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία προχωράνε, κύριε Κικέρογλου, δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται μέχρι αυτή την ώρα από τη Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν θέματα για τα οποία εσείς λέτε έχει να κάνει με την επιστροφή της κανονικότητας, όποτε και αυτή γίνει, αλλά τα βήματα έχουν επιταχυνθεί. Υπάρχουν θετικά σημεία? Θετικό σημείο είναι ότι υπάρχει κατανόηση και αποδοχή των προβλημάτων. Το αρνητικό είναι ότι μας λένε ότι έχουν στενέψει τα οικονομικά. Δηλαδή το 2024 είναι δημοσιονομικά στενότερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι εμφανές. Το βλέπουμε και στη ροή χρηματοδοτήσεων και σε άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη, εδώ υπάρχει εργολήπτης που έπρεπε να έχει πληρωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού από τον Ιούλιο και δεν έχει πληρωθεί ακόμα και έγινε διακοπή της εργολαβίας για το κλειστό του μπάσκετ, μιλώ. Άρα δεν υπάρχει μια κανονική ροή των χρηματοδοτήσεων. Κάτι υπάρχει στο δημοσιονομικό που δεν μ' αρέσει, στη διαχείριση του δημοσιονομικού. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές είτε του ΕΣΠΑ είτε των άλλων προγραμμάτων. Μακάρι να είναι συγκυριακό, μακάρι να οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία προσωρινή και να μην είναι γενικότερο θέμα στενότητας δημοσιονομικής. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Υπάρχει λοιπόν κατανόηση. Εμείς έχουμε εκπονήσει και θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα σε ένα σχέδιο συνολικά για την ανασυγκρότηση, αυτό που έλειψε από το πρώτο διάστημα, ένα σχέδιο για την
η Τσισκή ανασυγκρότηση λόγω σεισμών. Και αυτό θα αφορά βεβαίως και τους σεισμόπληκτους και την κατοικία τους κατά κύριο λόγο, αλλά και τα δημοτικά και δημόσια κτίρια και τις υποδομές. Ένα πλαίσιο βάσει του οποίου θα κινηθούμε, ούτως ώστε να πετύχουμε πράγματα σε συγκεκριμένους χρόνους. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτή την αναφορά σας, το κάτι δεν μου αρέσει στο δημοσιονομικό, γιατί αυτό με την εμπειρία που έχετε σημαίνει, το κάτι δεν μου αρέσει σημαίνει πράγματα τα οποία ενδεχόμενα παγωμένα να μείνουν, όπως παγωμένα είναι πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τους φακιάλους, κύριε Κεγκέρογλου. Και μακάρι να διαψευτώ στο δημοσιονομικό. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ως προς τη διαδικασία, είχαμε την δέσμευση του Υπουργού, του κ. Τριαντόπουλου, ότι θα διπλασιάσει τουλάχιστον το προσωπικό. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και η διαδικασία συνεχίζει να είναι αργόσυρτη. Έχουμε μια πρόοδο, δηλαδή, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πρόοδος. Γύρω στους 75 με 80 φακέλους είναι συνολικά αυτοί που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα. Από τους 3.000 τόσους. Αν θεωρήσουμε ότι είναι 20 μηχανικοί, έχει εγκρίνει 4 ο καθένας δηλαδή. Και αυτοί αφορούν βέβαια όλους τους Δήμους, έτσι, όχι μόνο το Δήμο μας. Όλους τους Δήμους. Μπορεί να είναι δηλαδή του Ηρακλείου οι 15, οι 10 στα Αστερούσια, οι 3 στη Χερσόνησο, οι 2 στη Γόρτινα ή στη Βιάνο. Άρα δεν είναι μόνο από το Δήμο μας. Επομένως είναι αδύρυτη η ανάγκη, αφού θέλει να συνεχιστεί το ίδιο σύστημα, να προσλάβει προσωπικό. Γιατί εμείς είχαμε προτείνει μαζί με το ΤΕΕ και άλλες διαδικασίες πιο απλοποιημένες, αλλά δεν εισακούστηκαν. Βέβαια, αύριο υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω το αντικείμενο, μας έχουν καλέσει να συμμετέχουμε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Αντιμετώπισης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μας έχουν καλέσει αύριο σε τηλεδιάσκεψη. Μακάρι να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη, να δούμε πώς θα προχωρήσει γρηγορότερα το θέμα της αδειοδότησης των φακέλων. Μάλιστα, λοιπόν. Των ανακατασκευών και των επισκευών. Ωραία. Το κρατάμε και θα είμαστε σε επαφή να δούμε τι βγήκε από τη στιγμή που σας έχουν ανακοινώσει τι βγήκε από αυτή την τηλεδιάσκεψη. Είπαμε ότι καλείστε από την Πολιτική Προστασία, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, να δούμε τι ακριβώς θα προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας.